Σε βλέπω με τον τίτλο Miss Europe. Ναι. Πήρες μέρος φέτος στα καλλιστεία Miss Europe στις Κάνες. Ναι. Υπήρχε δελτίο συμμετοχής στο official page Miss Ευρώπη. Και λέω γιατί όχι. Είχα μια φοβία και ένα άγχος, ξέρεις. Αλλά λέω τι έχει να συμβεί, κατάλαβες. Δηλαδή το πολύ να πω τελευταία και τι έγινε. So what. Δεν βγήκες όμως τελευταία. Βγήκα δεύτερη, Miss Ευρώπη, και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Τίποτα δεν συμβαίνει από όλα αυτά. Να το βάλεις στο μυαλό σου αυτό. Είδα τώρα πρόσφατα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, έχεις κάνει κάποιες αναρτήσεις και γράφεις, έχεις hashtag the married life. Λένε όλοι, η Τζούλια ξαναπαντρεύτηκε. Λοιπόν, θεωρώ πραγματικά όμως τον κόσμο έξυπνο, το κοινό που μας βλέπει και όχι ηλίθιο, έτσι. Πρέπει να είσαι δηλαδή νοητικά καθυστερημένος για να πιστεύεις ότι κυκλοφορεί εκεί έξω και γράφεται. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος πλέον ότι τον ταΐζουν να το τρώει. Αυτό πρέπει να σταματήσει και να καταλάβει ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Εγώ παντρεύτηκα μία φορά, ως γνωστόν, με τον πρώην άντρα μου είχαμε μία μακροχρόνια σχέση. Παντρεύτηκα στην Αυστρία για δικούς μου προσωπικούς λόγους, τους οποίους δεν θέλω να πω, γιατί δεν αφορά την Ελλάδα. Ναι, είναι προσωπικό. δεν αφορά κανένα, όπως κάθε ζευγάρι. Δεν συνεχίστηκε αυτός ο γάμος, έλειξε, πήρα διαζύγιο εδώ και 2 χρόνια και δεν έχω κανένα λόγο να ξαναπαντρευτώ. Σίγουρα θα